Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σαφή θέση εναντίον της απόφασης των συνταξιούχων βουλευτών να διεκδικήσουν αναδρομικά παίρνει ο βουλευτής Γιάννης Ανδριανός. Σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο, μια τέτοια ενέργεια είναι πρόκληση, τα αιωνίζει χαρακτηριστικά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αργολίδα. Πρώην βουλευτές διεκδικούν κάποια αναδρομικά χρήματα. Πιστεύω ότι την ώρα που ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες υποβάλλονται σε αιματηρές θυσίες, είναι πρόκληση αυτό το γεγονός και αυτή η διαδικασία πρέπει να σταματήσει, πρέπει να παραιτηθούν αυτής της διεκδίκησης. Αποτελεί πρόκληση πραγματικά από τους πρώην συναδέλφους μου, από τους πρώην βουλευτές, να διεκδικούν χρήματα την ώρα που ο ελληνικός λαός υποφέρει, οι Έλληνες πολίτες ζουν την ανεργία, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι βλέπουν τις συντάξεις και τους μισθούς να μειώνονται αισθητά, να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα, όλοι οι επαγγελματίες να κλείνουν τα μαγαζιά τους, πολλοί επαγγελματίες, οι αγρότες να μην τα βγάζουν πέρα, να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να βλέπουμε τους πρώην βουλευτές να διεκδικούν αναδρομικά. Είναι πρόκληση και βεβαίως έχει βγάλει και η Νέα Δημοκρατία σχετική ανακοίνωση. Με βρίσκει αντίθετο και βεβαίως θα πρέπει να απαρτηθούν από αυτή την διεκδίκηση γιατί, επαναλαμβάνω, αποτελεί πρόκληση προς τον ελληνικό λαό.